Το τραγούδι που θα ακούσετε αφιερώνει ο ναυτικός Λευτέρης Δημόπουλος σε όλους τους πονεμένους και αδικημένους σε τούτο το ντουνιά. Το αφιερώνει επίσης στον αδερφό του Νικηφόρο και στους παιδικούς του φίλους Μίτσο και Παρασκευά που έχει χρόνια να τους δει. Εύχεται καλή αντάμωση τώρα που εγκαταλείπει οριστικά τη θάλασσα και ρίχνει μαύρη πέτρα πίσω του. Ραγδοσκόπους τους κειμένους που ψάχνουν γαργαρό νερό. Δεν ξέρω τι θα πει, κερδίζω γωνιά δεν βρήκα να σκέφτω. Μα νιώθω τι θα πει, ελπίζω στο δίκιο και στον αδέρφο. Δεν ξέρω τι θα πει, κερδίζω γωνιά δεν βρήκα να σκέφτω. Μα νιώθω τι θα πει, ελπίζω στο δίκιο και στον αδέρφο. Ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει χωροφύλακα, αλλά εγώ του το κόψα. Η μάνα μου ήθελε να με κάνει παπά, και αυτήν ίσως το κόψα. Εγώ όμως ήθελα να σπουδάσω, να γίνω τορναδόρος. Εμένα μ' άρεσε η αγροτική ζωή. Ήθελα να γίνω αγρότης, να οργώνω τη γη. Το χειμώνα να θερίζω και το καλοκαίρι να σπέρνω. Εγώ ήθελα να γίνω αθλητής και να σπουδάσω στην αθλητική ακαδημία. Κι εγώ είχα κάποια όνειρα, αλλά γρήγορα κατάλαβα πως θα μείνουν όνειρα. Δεν ξέρω τι θα πει, κερδίζω γωνιά δεν βρήκα να σκέφτω. Μα νιώθω τι θα πει, ελπίζω στο θήκιο και στον αδέρφο. Δεν ξέρω τι θα πει, κερδίζω γωνιά δεν βρήκα. Thank you.
ζωή, βρε αδερφέ. Με δύο λόγια πες μου. Μεγάλη κρίση, αδερφέ μου. Δηλαδή, για καντομουλιανά. Καταρχήν, ακρίβεια και ανεργία. Να, δεν βλέπεις τα καζάνια της ΣΕΛ και δίπλα ακριβώς τα παραπήγματα. Να, εδώ μέσα οι χίλοι τρέχουν τον ένα. Αν κουνηθεί κανείς, υπάρχουν νόμοι, όπως ο 330. Να, ένας από τους χίλιους, ο απέναντι. Είναι από αυτούς που ενώ τον εκμεταλλεύονται, αυτός τους λέει ζήτω. Να και τι εφημερίδα διαβάζει. Να και ένας άλλος εργαζόμενος, ο κουνιάδος μου, ο Νικήτας. Κάποτε, αυτό που βλέπεις τώρα να προσπαθεί να πουλήσει καμιά εφημερίδα, ήταν γεμάτος φλόγα και ενθουσιασμό. Αλλά καλύτερα να θα στα πει αυτός εδώ. Τα πράγματα μιλάνε μόνα τους. Η φιλολαϊκή κυβέρνηση που με υπεύθυνο τρόπο αντιμετωπίζει τα προβλήματα του λαού, κατανοεί τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Εκείνο που δεν μπορεί να κατανοήσει είναι η ανεύθυνη στάση ορισμένων που συνεχίζουν να απεργούν χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Έλα βρε Μαρία, κάθε και εσύ λιγάκι να σε δούμε. Να σας βάλω λίγη μουσική. Βάλε. Οριστικά αυτή τη φορά, τέρμα η θάλασσα. Μαύρη πέτρα, αδερφέ μου. Και τώρα τι σκέφτεσαι? Έκανα σκληρές οικονομίες και μάζεσαι μερικά λεφτάκια. Τώρα θέλω να κάνω μια δουλειά δικιά μου. Μόνο που θέλω να μ' αρέσει. Βέβαια δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα σήμερα, γιατί όταν έφυγα ήταν αλλιώς. Να. Τώρα είναι, αδερφέ μου, που χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Και τι δουλειά σας αρέσει? Εμένα το όνειρό μου είναι να έχω ένα χωραφάκι. Να έχω μια από μόνο να ποτίζω το χειμώνα και να σπέρνω το καλοκαίρι. Άκου να δεις, αδερφέ. Δουλειά που να μπορείς να ζεις και να σ' αρέσει είναι σπάνιο πράγμα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κανένα να το έχει πετύχει αυτό. Κι εγώ πριν με απολύσουν δηλαδή τι έκανα? Όλη την ημέρα το ίδιο βιολί. Τράβαγα το μοχλό και τρύπαγα τη λαμαρίνα. Ξανατράβαγα το μοχλό, ξανατρύπαγα τη λαμαρίνα. Δουλειά είναι αυτή, τι να σ' αρέσει? Γι' αυτό σου λέω, μη στεναχωριέσαι. Θα βρούμε μια δουλειά που να βγάζει ένα σίγουρο μεροκάματο και να αποφύγεις και το άγχος. Δεν μου λες τι να ψωνίσω να φάμε. Καμιά πατατούλα να τηγανίσουμε, κανένα αυγό, λίγο τυράκι, σαλάτα. Να πάρω λίγο κιμά. Πάρε, άμα βγαίνει. Θα πάρω λίγο. Άστο αυτό το τσιγάρο, μάτια. Άστο, ρε παιδάκι. Άρα, αδερφέ, τη φυλάς κι εσύ, Αυτή τη φωτογραφία την είχα στο καράβι έτσι ψηλά και την έβλεπα κάθε βράδυ. Και θυμόμουν τα παλιά. Για... Φωτογραφία. Είναι δυνατόν να μην τη φυλάω, ρε. Αυτή είναι η Κιμήλιο. Α, δεν σου πα. Ο Μίσος γύρισε από τη Γερμανία. Σοβαρά. Βέβαια. Είναι καλά. Καλά, μια χαρά είναι. Να πάμε να τον δούμε, έτσι. Από ό,τι έμαθα είναι και παντρεμένος, έχει ένα γιο. Τι λες. Και ο Παρασκευάς. Τον Παρασκευά τον είχα δει τις προάλλες. Αυτός παρολίγο να γινόταν βουλευτής. Δεν στο είχα γράψει, νομίζω. Στο είχα γράψει. Τώρα δικηγορεύει και ετοιμάζεται για τις καινούργιες εκλογές. Μπράβο του Παρασκευά. Άξιος. Αυτός θα πάει μπροστά. Να μου το θυμηθείς που αυτή τη φορά θα βγει βουλευτής. Και είναι και δικό μας παιδί, Ρε Σε Νικηφόρε, ξέρεις τι λέω. Να πάμε να τους βρούμε, να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί να θυμηθούμε τα παλιά. Τι λες? Να πάμε, Ποιος είναι? Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Κάνουμε έρανο για τα ορφανά της Κύπρου. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Ό,τι ευχαρίστηση για την Κύπρο. Τιμαρφή, ενδύματα, χρήματα, ο Θεός μαζί σας. Α, από λεφτά, πάτε μου, είμαστε λίγο... Τι λίγο δηλαδή, πολύ στενά. Κάνα ρουχαλάκι, κάνα παντελονάκι δεύτερο, σας κάνει? Ω, βεβαίως, όλα μας κάνουν. Εντάξει, εντάξει, να σας φέρω. Αυτό είναι, πατέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρ' το κι αυτό, τέκνον μου. Χαίρετε. Να πάτε στο καλό. Δυσκολία μεν, αλλά θα τακτοποιηθεί οπωσδήποτε το θέμα σας. Άλλωστε, τίποτα δεν γίνεται σήμερα εύκολα.
Ναι, σύμφωνοι. Ναι, θα τακτοποιηθεί σύντομα. Παρασκευά. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Ναι, σύμφωνοι. Αύριο στις 10 έχω το ραντεβού. Θα περάσουν από εδώ. Ναι, σύμφωνοι. Θα τακτοποιηθεί σύντομα το θέμα σας. Βεβαίως. Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο. Ελευθερή! Ναι, κυρία Μακρύδη, ναι, με εσάς ασχολούμαι. Το είπα και στον αλήθειό σας. Ας περάσει από εδώ. Ναι, και εγώ να μην είμαι, θα είναι η κοπέλα εδώ. Ας αφήσεις αυτήν το σημείωμα. Ναι, χαίρετε. Ρε Λευτέρη, παιδικέ μου φίλε! Ναι, κύριε Βενέτε, καλημέρα σας. Ναι. Ορίστε, να δούμε στο τέλος ποιος θα πληρώσει την ύφη. Εντάξει, σύμφωνοι. Γεια σας, κύριε Βενέτο, γεια σας. Ρε Λευτέρη, παιδικέ μου φίλε, πώς... Εμπρός, τώρα γίνεται η δίκη. Μα πώς έχει το 26, πότε φτάσαμε εκεί. Καλά, έρχομαι αμέσως. Πες ότι είμαι απ' έξω. Ναι, γεια. Παιδιά, ελάτε, έχω μια δίκη. Θα τα πούμε στον δρόμο, έτσι. Είναι ένα ζευγάρι, έχει αλληλομηνηθεί. Έλα, πάμε Λευτέρη, θα τα πούμε στον δρόμο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές, το ότι η κατηγορουμένη άνοιξε το κεφάλι του συζύγου της δεν χωράει αμφιβολία. Το παραδέχεται και η ίδια. Και τούτο έγινε διότι ο μηνυτής σύζυγός της εξύβρισε τον πατέρα της, δηλαδή τον πεθερό του, με αισχρό τρόπο. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά του ήταν πεζοδρομιακή. Ρε τον απατεώνα, ρε τον ψεύτη. Τον είπε πούστη, κύριε Πρόεδρε. Διαπέσια κουβέντα. Και πρέπει να λάβετε υπόψη σας, κύριοι δικαστές, ότι η κατηγορουμένη έχει μηνύσει τον κατηγορό για αυτή του τη συμπεριφορά, πριν τη μηνύσει ο ίδιος και κανονικός. Έπρεπε λοιπόν αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο σύζυγος, και όχι αυτή. Οπότε θα είχαμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι επαγγελματίας ψεύτης. Το οποίο θα το βρει. Σε παρακαλώ, κύριε, αν ξέρω, λέει. Χτύπημα της πελάτης σας, μου κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο χτύπημα στο κεφάλι. Είναι χτύπημα αφύπνισης ολόκληρης της κοινωνίας, που για να ικανοποιήσει χαμηλάς επιδιώξεις μεταχειρίζεται λέξεις και ύβρις που βρωμίζουν τη γλώσσα μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές. Αυτός θα αργήσει, το δουλεύουμε άλλη φορά. Επιτρέψτε μου να κάνω μερική κατάκριση της καλοσύνης σας και να σας μιλήσω για το παρελθόν της κατηγορουμένης. Ποιος είναι? Γεια σας. Με συγχωρείτε, εδώ μένει ο κύριος Κούφο Βασίλης, ο Μίτσος. Εδώ μένει. Ποιοι είστε? Είμαστε παιδικοί φίλοι από το χωριό και ήρθαμε να τα δούμε. Το χωριό. Μισό λεπτό. Έλα, αγόρι μου, έλα. Εκεί ποιος είναι? Έλα, Μίτσο. Κάτι πίνεις σου, είπα, θα σε δούνε. Πες να σου πείσουν τα πόδια τους. Περάστε. Δεν τα θέλει, θα στα πάρω εγώ. Περάστε. Έλα. Ο Μίτσο. Ρε Μίτσο. Ρε παιδιά. Ρε Μίτσο. Ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά. Μεγάλη χαρά που δώσατε. Πόσα χρόνια, ρε Μίτσο. Τι χαρά που δώσατε, ρε παιδιά, σήμερα. Χαρά υπεράδει. Γυναίκα, τα παιδιά μου που λέγαν τα αδέρφια από το χωριό. Παιδική μου φίλη. Γυναίκα μου, παιδιά. Γυναίκα μου. 14 χρόνια. Τι να άλλο μπορεί να νικηφόρε. Περάστε, καθίστε. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, να το γιορτάσουμε σήμερα. Τελικά, ρε Μίτσο, πώς τα αποφάσισες και γύρισες από τη Γερμανία? Όλοι μαζέψαμε μερικά λεφτά, κάνουμε μπραφ και φεύγουμε από τον Beach Baden. Ερχόμαστε εδώ και πάνω πήγαμε να στρώσουμε μια δουλειά, βάλαμε και όλα μας τα λεφτά και σπάει ο διάλογος στο πόδι του ατυχία. Τι δουλειά είναι αυτή? Πυροσβεστήρες. Λοιπόν, εκεί στη Γερμανία που ήμουνα, γνώρισα έναν Κύπριο, ο οποίος έκανε ταξίδια στην Αγγλία. Και είχε δει εκεί πέρα τη δουλειά και του άρεσε. Και σκέφτηκε να έρθουμε στην Ελλάδα να ανοίξουμε μια βιοτεχνία πυροσβεστήρων. Όμως το παλικάρι είχε μια ατυχία. Πέθανε ο αδερφός του.
Παιδιά, είμαι να σκάσω. Είμαι να σκάσω. Γεια σας. Γεια σου, Τίνα. Γεια σου. Να σε στήσω εδώ πέρα ο Νικηφόρος και ο Λευτέρης. Παιδιά, η εξαδέλφη της γυναίκας μου, η Τίνα. Γεια σας. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Και τι λεφτά χρειάζεται, ρε Μίτσο, για να ξεκινήσει αυτή τη δουλειά? Δίνω το 50% σε όποιον βάλει 500.000. Γιατί ρωτάς, έτσι κανένα? Κοίταξε, ρε Μίτσο, όπως σου είπα προηγουμένως, όταν ήμουν στα καράβια έκανα αιματηρές οικονομίες για να μπορέσω να έρθω να ανοίξω μια δουλίτσα που να αξίζει τον κόπο. Και όπως ξέρεις και εσύ, αυτά τα λεφτά έχουν αντώνω υδρότα πάνω. Ελάτε μαζί μου στο υπογείο. Για εδώ πέρα η δουλειά έτοιμη, στημένη, τα κουτιά, οι βαλβίδες, τα καπάκια, το φρέον. Φρέον? Ναι, φρέον. Το ξέρω το φρέον. Πού το ξέρεις? Το χρησιμοποιούσαμε παλιά στη δουλειά. Μια φορά έπιασε φωτιά ένα τεπόζιτο και κάποιος έριξε τέτοιο υγρό και την έσβησε. Μπα, δεν σβήνει από μόνο του. Όχι, σβήνει, σου λέω. Μπα, δεν σβήνει. Θα έρθουν οι Άγγλοι, θα φέρουν το πυροσβεστικό υλικό, θα κάνουν χημική ένωση, θα τα ανακατέψουν και μετά θα είναι εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ πάντως το είδα που έσβησε. Όχι, κάτσε να δεις εδώ πέρα, έχω ένα δείγμα. Να, αυτός είναι ο πυροσβεστιάς. Τον είδα, αλλά μου φαίνεται μικρός. Μικρός, μικρό είναι το μάτι σου. Ξέρεις τι πυροσβεστιάς είναι αυτός? Και σβήνει αυτό φωτιάς. Περίμενε και θα δεις. Κράτα. Τι κάνεις εκεί, ρε? Θα βάλεις φωτιά? Κάτω, θα δεις. Πολύ έρωξε. Μωμάρα, τι μου έδωσες, δεν τι μου κάνεις. Βάζεις φωτιά τώρα. Νικηφόρε, πώς σου φάνηκε η δουλειά, τι λες? Ξέρω εγώ, βράδυ. Πάντως έσβησε ακαρία, μόλις πάτησα το κουμπί αμέσως. Εγώ πάντως είμαι της γνώμης αμύγιας της. Τότε πάμε στην αγορά έτσι να κοιτάξουμε εκεί να βρούμε τι θα γίνει. Πάμε. Για να εξαφανιστεί και η τελευταία παπάδα, κάνετε μία δεύτερη επάλυψη. Αφού κάνετε και τη δεύτερη επάλυψη, δεν μένει τίποτε πια να επαναλήψει. Και θα σε αφήμιση κάνουμε, δεν πουλάμε. Τεριμένα μύρια, με φόδρα και με χωρίς φόδρα. Για γυναίκες και άντρες, τσάμπα τα βάλαμε, λάτε. Έλα κύριε, πάρε για την κυράνα που στανάκι. Τσάμπα τα βάλαμε, διαφήμιση κάνουμε. Πάρ' το κύριε, σου κάνει, πάρ' το κύριε. Εσύ, αυτό είναι το πανταλόνι μου, πότε θα αποδείξω τον παπά. Για τον έρωνα της Κύπρου. Τσάμπα, τσάμπα τα βάλαμε. Τσάμπα τα βάλαμε κύριε. Πού το βρήκες αυτό το πανταλόνι? Κύριε, σου κάνει, είναι γερό πατελονάκι, γερό πατελονι. Τα μέτρα σου. Το δικό μου πατελονι, θα μου πεις αν είναι γερό. Τι δικό σου ρε μάθω, κάνε μας χαρά, άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Πού το βρήκες ρε παιδί. Άσε μας να κάνουμε. Πού το βρήκες αυτό το πανταλόνι. Άσε μας να κάνουμε. Θα τον εξάξω τον κερατά, θα τον σκοτώσω. Εσύ, αυτός δεν ήταν στο δικαστήριο? Ναι, αυτός ήταν. Και ποιον λέει που θα σκοτώσει? Ξέρω εγώ. Λέει να σκοτώσει τον Παρασκευά. Yes. Πάμε να δούμε. Είσαι απατριώνας, ρε! Είσαι ψεύτης!
Πώς τολμάτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα! Εσείς δεν πώς τολμήσατε! Τίποτε τόσα ψέματα στο δικαστήριο, ενώ ξέρατε πώς είχα δίκιο! Ηρεμήστε, κύριε, σας παρακαλώ, τη δουλειά μου έκανα! Ποια δουλειά σου, δεν τρέπεστε λίγο! Η δουλειά μου ήταν να υπερασπίσω την κατηγορουμένη! Ηρεμήστε, σας παρακαλώ, ησυχάστε, κύριε! Ησυχάστε, ησυχάστε! Τι να ησυχάσω, να με υπερασπίζεις, ρε! Να με υπερασπίζεις τώρα! Όχι! Να με υπερασπίζεις, ρε! Να με υπερασπίζεις να δω τι θα πεις αυτή τη φορά! Και ευχαρίστως να σε υπερασπίσω! Γιατί όχι! Ηρεμήστε, σας παρακαλώ, ηρεμήστε! Εγώ είμαι εδώ! Να παραγγείλω ένα αναψυκτικό! Όχι! Ούζο! Όχι, ούζο! Ούζο! Ούζο θέλω! Ούζο θέλει! Προμάτι. Όχι, ούζο! Ρούλα, σε παρακαλώ να παραγγείλεις ένα ούζο! Εσείς πήγα τι θα πάρετε, ούζο! Όχι! Ρε Δευτέρη! Ρε Νικηφόρε! Τι κάνετε ρε παιδιά, τι κάνετε! Μισό λεπτό να ξεπερδέψω με αυτό τον ανισόρροπο και τα λέμε, μισό λεπτό! Αλλά όχι ούζο, Είστε εδώ και πάρτε ό,τι θέλετε! Ξέρεις τι λέω, Παρασκευά, έτσι κι αλλιώς εδώ μέσα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αδειάζεις κανένα βραδάκι να βρεθούμε όλοι οι παλιοί φίλοι. Να πιούμε κανένα κρασάκι, να φάμε και να θυμηθούμε τα παλιά. Ναι, αν υπομονώ, βρε παιδιά, πότε θα έρθει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Νικηφόρε, κανόνισε το. Εντάξει, συμφωνεί. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά, και χάρηκα πάρα πολύ. Να σε περιμένουμε σίγουρα. Θα το κανονίσουμε. Θα ελεύθεροι, ναι. Μας κοροϊδεύσε. Τι περιμένει, λίγη ώρα δεν είναι. Κάτι θα διάσει μόνο τα πρόβλημα. Μπορεί να έρθει αργότερα. Η μεγάλη καρδιά που έχει ο άντρας μου. Πάντως, αφού δεν ήρθε μέχρι τώρα, παιδιά, δεν πρόκειται να έρθει. Και την περίμενε η Ελευθέρη αυτή τη στιγμή, πώς και πώς. Μήπως εγώ δεν περίμενα να το δω. Έβαργες, ας το κάνουμε μια άλλη φορά σπίτι μου. Ναι, άλλη δουλειά δεν είχαμε να κάνουμε. Τι έγινε, Ελευθέρη, μπήκε στη δουλειά να κάνεις. Το ψάχνω ακόμα. Εβιάζομαι. Θα δούμε. Αν θες να μ' ακούσεις. Η μόνη σίγουρη δουλειά που δεν θα χάσει τα λεφτά σου είναι το παγάδικο. Παγάδικο, δηλαδή εστιατόριο. Ναι, παγάδικο. Άκουσε με και δεν θα χάσεις. Δεν είσαι σήμερα κύριος να ξανήγησαι. Θα έρθει όλος που θα πεις. Τα λεφτά μου, ρε, όπως είπα και εγώ. Μαρία, για κοίταξε εσύ που το ξέρεις πως βρίσκα ένα τραγουδάκι έτσι να ακούσουμε να ξεχάσω. Αύριο το πρωί σε θέλω να έρθεις από το σπίτι. Θα σε πάω σε ένα φίλο εργοστασιάρχη που έχει μια δουλειά στημένη. Παρεμφερεί με τη δικιά μας. Σήμερα είναι Κυριακή και αύριο Δευτέρα. Ασύχτηρα που είχα μου. Με αυτό θα διασκεδάσουμε. Δεν έχουμε στόμα να τραγουδήσουμε. Έλατε. Να πούμε, ρε παιδιά, να σας πω ένα τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει πολύ ωραία λόγια. Μου το είχε μάθει ένας, το έλεγε ένας Πακιστανός, δεν το έμαθα βέβαια καλά, αλλά δεν το θυμάμαι έτσι, έχει ωραία λόγια. Δεν πειράζει, Ελευθερή, θα πούμε ένα δικό μας που να ξέρουμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ξέρω εγώ ένα, να το πω. Το ξέρουμε όλοι. Ναι, είναι πασίγνωστο. Έλατε, πέτατε. Με το χάραμα ξυπνώ, το τραγούδι μ' αρχινώ. Ζεύω τα λογάκι μου και με τον υδρότα μου βγάζω το ψωμάκι μου. Σε πρώτη εκτέλεση. Σε εκτέλεση. Βάλω μου τα κουδούνια τριγκ 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 χαροπά. Τριόλαλα, τριόλαλα. Βάλω μου τα κουδούνια τριγκ 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 χαροπά. Τριόλαλα, τριόλαλα. Περάσαμε. Σ' άρεσε. Τελά ήταν. Πολύ να πηγαίναμε άλλωστε. Πες το ψέμα. Όχι, καλά ήταν, καλά ήταν. Κρασάκι, τραγουδάκι. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα υπερασπιζόμουν τον κατηγορούμενο εάν δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι δεν είναι μόνο αθώος, αλλά είναι ένας αδικημένος και ταλαιπωρημένος άνθρωπος, όπως συμβαίνει πολλάκιση στην βιοπορούσα κοινωνία μας. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος ποιότητας, με μεγάλη ειλικρίνεια. Απόδειξη είναι ότι παρεδέχτη πως είπε τον πεθερό του Πούστη.
Κάτι το οποίο δεν σημαίνει ντε και καλά βρισιά. Βρε τον απατεώνα, βρε το ψεύτη. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτό εκτός από βρισιά? Να σας πω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Όταν η εθνική ομάς ποδοσφαίρου έπαιζε με την αντίστοιχο της Δανίας στην Κοπεχάγη, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε αυτόν τον αγώνα, τον μετέδιδε απευθείας η τηλεόραση. Ναι. Στον αγώνα λοιπόν αυτό που τον παρακολουθούσαν όλοι οι Έλληνες, προηγείται η εθνική μας με 1-0 μέχρι τα τελευταία λεπτά. Στα τελευταία λοιπόν αυτά λεπτά που η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο, διείσδησε ξαφνικά στη μικρή μας περιοχή ο κυνηγός της αντιπάλου ομάδας Σίμονσεν, εάν θυμούμαι καλώς, και με ένα φαρμακερό σουτ στέλνει την μπάλα στο γάμα της αισίας μας. Το γκολ θεωρείται σίγουρον. Αλλά τη στιγμή εκείνη, με μίαν εκπληκτική, θα έλεγαν, εκτείναξη, ο έλουρος θερματοφύλακας Αργάνης απέκρουσε την μπάλα και απεσόφησε την ισοφάριση. Και τότε, κύριε Πρόεδρε, όλη η Ελλάς ανέκραξε. Βρε το μπούστι το Σαργάνη τι έπιασε! Και σας ρωτάω, είναι αυτό βρισιά ή είναι ένας απέραντος θαυμασμός? Μπράβο. Το δικαστήριο αποσύρεται προσωρινώς. Συγχαρητήρια, ρε. Είσαι μεγάλη κουφάλα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Έμαθα κατεβαίνεις εκλογές, ε. Από μένα έχεις 5 σίγουρα. Άλλα 5 και από μένα. Έπνικη φορέ. Τι κάνεις, ρε ψυχή. Τι γίνεται με αυτό το τραπέζι που λέγαμε? Τι έγινε, το κάναμε, αλλά δεν ήρθε. Τι λες, ρε παιδί μου, άστα μωρέ Νικηφόρα, αυτές οι δουλειές δεν με αφήνουνε να ησυχάσω ούτε λεπτό. Λοιπόν, πρέπει να μαζευτούμε ένα βράδυ, έτσι. Βέβαια, να μαζευτούμε. Α, έτσι χαιρετίζουμε από το Μίτσο. Ο Μίτσος θέλει να σε δει οπωσδήποτε, γι' αυτό λέει θα το κάνουμε στο σπίτι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μαζευτούμε όλοι, να φέρετε κι άλλους, ε. Λοιπόν, άντε, σ' αφήνω τώρα. Γεια σου, Νικηφόρα. Γεια σου, γεια σου. Άλλος. Πιάσε μια καλή κασέτα, Ελευθέρη. Αυτή. Ναι, καλή είναι αυτή. Αν την πιάσω την καλή και καβάλα σε υπάμενο χαλί, θα χορτάσω μεγαλεία για σου ιδιωτική πρωτοβουλία. Αν την πιάσω την καλή και θα ανέβω στα ψηλά με ασανσέρ. Θα σου γίνω εγώ σπουδαίος, βιομηχανός, τρανός, μικρομεσαίος. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, που θα τα βρεις τα λεπτά? Το πρωί θα σου απαντήσω, μη μιλάς και θα ξυπνήσω. Τι ελωτήριο ήταν αυτό, ρε, ζαλίστηκα. Το είδες, ε. Και να φανταστείς, οι Άγγλοι θα μας δίνουν το τελευταίο μοντέλο. Σοβαρά. Δεν το είδες, Ελευθέρη. Δηλαδή, ρε Μίτσο, να αρχίσω να πιστεύω. Τι να πιστεύεις, ρε Ελευθέρη. Εγώ το πιστεύω, είμαστε πολύ κοντά. Μπορεί να περάσαμε, Ελευθέρη, άσχημα στη ζωή μας, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Αυτή τη φορά θα την πιάσουμε την καλή, θα μας πάρει. Ρε Μίτσο, να σε φιλήσω, ρε Μίτσο. Βοήθεια! Έλα! Ναι, βέβαια. Άντε, στην υγειά σας και καλές δουλειές. Στην υγειά σας. Αδερφέ μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πας καλά. Και εσύ, Μίτσο. Αμήν, Παναγίτσα μου, σε ευχαριστούμε. Γεια σας. Άντε, ρε συνέντερε, έλα να σε φιλήσω, πας και πάει καλά αυτή η δουλειά. Ναι. Γεια μας. Γεια σου, Νέντερε, και μην ανησυχείς καθόλου. Σε λίγο καιρό σε βλέπω βιομήχανο και θα σε παντρέψω κιόλας. Ντίνα, ταξιδιέρη άντρα, δεν ήθελες? Νάτος. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Λευτέρη, η Ντίνα
Το έχει κάσει από το χωριό. Ναι, Μητσοκ, σε παρακαλώ, τα μάτα. Γιατί τα μάτα. Ο πατέρας σου θέλει να την παντρέψει με έναν αγρότη. Έλα, πάψε ένα. Κοτσάλο, κοτσάλες. Καλά, θέλω να πω και μια λέξη. Γιορτή έχω. Κουβέντα, πολλά είδες. Κύριε Διευθυντά, ορίστε. Στην υγεία σας. Στην υγεία μας. Νικηφόρε, ο δικός σου. Ποιος δικός? Ο απέναντι, νάτος, ο δεξιός. Ποιος δεξιός, μωρέ, έχω περάσει. Στην ίδια μοίρα είμαστε. Εργάτης είναι, καθώς και εμένα. Καλά, δεν μιλάτε. Δεν λέτε καλημέρα. Δεν ξέρω, με αποφεύγει. Γιατί? Ξέρω εγώ. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μίτσο. Απαλιά, πού είναι? Στο μπαλκόνι είναι, πίνουν καφέ, συμβαίνει τίποτα? Τι λέτε, Μίτσο? Παιδιά, κοιμαστείτε γρήγορα. Ήρθατε έφυγε, μας περιμένουν. Σύντομα, ελάτε. Οι Άγγλοι, σε ένα λεπτό να αλλάξω και φύγαμε αμέσως. Δηλαδή το τραπέζι το βραδινό να το βάλετε? Όχι, ίσα ίσα θα φέρουμε στο τραπέζι και τους Άγγλους. Μαρία, σε περιμένει του κύριε. Ναι, ετοιμάζομαι να πάω. Να μην σου κάνω ένα καφέ μέχρι να ετοιμαστούν τα παιδιά. Όχι, άστο δεν πεινάει. Το βράδυ, το βράδυ. Άντρε, παιδιά, ακόμα. Μην σε πιάνει άγχος. Στην Κλέζη είναι. Άντε, λάτε, ρε παιδιά, αργήσαμε. Πού είναι η Κλέζη? Στο ξενοδοχείο King Kong, στο Σύνταγμα. King Kong. Ναι. Άντε, λάτε να πάρουμε ένα ταξί γρήγορα, έχουμε αργήσει. Πού να βρεις ταξί τέτοια ώρα, της τρελής γίνεται. Για μην θα πάμε το αυτοκίνητο, με αυτό το χάλι. Εγώ λέω να πάρουμε το τρόλε, παιδιά, γιατί τέτοια ώρα αποκλείεται να βρούμε ταξί. Πιο γρήγορα πας με τα πόδια παρά με το τρολί. Δεν είμαστε καλά. Γιατί δεν είμαστε καλά, είμαι σίγουρος ότι πιο γρήγορα πας με τα πόδια. Σοπαρέ, με ένα ταξί για 3 λεπτά θα είμαστε εκεί. Παιδιά, εγώ λέω αν θέλουμε να πάμε γρήγορα να πάμε με τα πόδια. Άλλωστε το σύνταγμα δεν είναι μακριά από το πόσο είναι, 4 χιλιόμετρα. Σοβαρά, μιλάει και φορέ. Σοβαρά, βέβαια. Και αν θέλετε πάμε και στοίχημα, δηλαδή. Πιο γρήγορα για το ταξί. Ρε παιδιά, ελάτε τώρα, ρε παιδιά, ελάτε. Αφήστε τα στοιχήματα τώρα να πάμε, πάρουμε το τρόλε να πάμε στη δουλειά μας. Αργήσαμε, ρε παιδιά. Εσύ με το τρόλε, εσύ με τα πόδια και εγώ με το ταξί. Και όποιος πάει πιο γρήγορα, αυτός θα πληρώσει το βράδυ το γεύμα με τους άλλους στο κέντρο. Έγινε. Έγινε. Πάμε, για χαρά. Πήγαμε. Δεν είμαστε καλά. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Ταξί. Ταξί! 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 Μπράβο, ρε φίλε, ήρθε να πούμε, εγώ σταμάτησα εδώ. Κάτσε, ρε φίλε, ρε παρακαλώ, ρε φίλε. Πού πάτε, για μάτια που θα περάσουμε σένα, ε! Θα πω να το κάνω, ρε φίλε! Θα πω να το κάνω, ρε φίλε! Τρεις φίλοι γενναίοι κι αποφασιστικοί κίνησαν για το κέντρο της Αθήνας με σκοπό να συναντήσουν το King Kong. Ελεύθερος! Θα πάω την κοπέλα στην Αγία Βαρβάρα. Έπειτα θα πάω στην Πάτρα να πάρω το φεριμπότ να πάω την κυρία στα Γιάννενα. Άμα θέλετε, περάστε. Τι θα κάνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Φύγαμε, φύγαμε. Μάλι μόνο τους έχαψε ο μαύρος ο γορίλας ο King Kong. Have you acquired all the materials? Ρωτάει αν έχετε πάρει όλα τα υλικά. Ναι, βεβαίως, όλα. Όλα, τα πάρει όλα. Excuse me, mister. Πείτε του, όχι αμέσως δουλειά.
Πρώτη φορά ήρθα στο μαγαζί. Να πάρει κάτι. Tonight we go bazookia. Okay, okay, okay. Sit down. Λοιπόν, τώρα καθίστε, καθίστε. Thank you. Excuse me. Please, please. Everything we agreed upon is here in the suitcase. Ό,τι έχουμε συμφωνήσει, σας έχουμε φέρει μέσα στη βαλίτσα. Ρε Μίτσο, εδώ μέσα είναι επιγαλωτήριο. Πάνω μας τρελάνουνε. No, no, δεν μας τρελάνουμε. Σας έχουμε έκπληξη. Εσύ, αυτός είναι γρήλος. Λοιπόν, αυτό εδώ... Τι είναι αυτό, που μια μαχάρατε. No, no, αυτό είναι το περιοριστικό υλικό. Οι οποίοι θα κάνουν το χημική ένωση. Ένωση. Λοιπόν, τώρα, περάστε. Ελάτε από εδώ, γιατί το τρόπο που θα το γεμίσουμε είναι μυστικό μας και το κάνουμε τελείως μόνοι. Περάστε έτσι και θα σας φωνάζουμε. Περάστε. Περάστε. Πάρε τα λεφτά. Περιμέναμε φιαλωτήριο και μας φέρανε γρήλο. Ρε εσύ, ξέρεις γιατί το φέρανε μαζί του στην βαλίτσα? Δεν θα πέρανε για το τελωνείο. Υπάρχει νόμος που δεν επιτρέπεται να εισάγουν παλιά μηχανήματα. Αυτό είναι από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ρε. Το πήραν ελάφυρα από τους Γερμανούς. Καλά εσύ, ρε Μίτσο, δεν το ξέρες. Δεν στείλανε προσπέκτους πριν φέρουν το εμφιαλωτήριο? Να σου πω. Μην το πεις σε κανέναν. Σε ποιον να το πω? Έχω φυλάξει ένα μπουκάλι υγρό, το φρέον. Γιατί το σκέφτηκα και αυτό που πω ο αδερφός ο Νικηφόρος. Λοιπόν, μόλις μας δείξουν πώς γίνονται πυροσβεστήρες, θα πιάσω μετά να φτιάξω κι εγώ ένα δικό μου χωρίς τη χημική ένωση. Και θα δω αν σβήνει. Και έτσι και σβήνει, θα τα πούμε τους. Την έχουμε στημένη. Μη λες τίποτα. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί καθόσαστε εδώ? Πού είσαι, ρε Νικηφόρε? Ψάχναμε για τους άλλους, ψάχναμε για σένα. Πού ήσουν και χάθηκες? Εσείς ψάχνετε για μένα ή εγώ για εσάς, ρε παιδιά? Έχω φάει τα πόδια. Τι έγινε, για πέστε μου, δεν ήρθανε οι Εγγλέζοι? Κάτω. Ελάτε, ελάτε, είμαστε έτοιμοι. Ελάτε, περάστε. Come in, come in. Everything's ready. Look at this place. Come on in. If everything here is all ready, yes. Look, this here. Well, here we are. I'll show you what we do. We take the bottle, okay? Okay? Okay. Okay. We put it here, and we fill it. How's that? Okay? Okay. 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 Okay? Okay. Now the presser. Okay. 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 Now we put some air. Here we go. Four. Okay, that's it. Okay, μας πρίξατε. Μια στιγμή, μια στιγμή. Πού είναι? Κάτι θα σας δείξω, Μίτσο. Πέστε του ότι εδώ έχω φτιάξει, θα φτιάξω ένα πυροσβεστήρα χωρίς τη χημική ένωση. Έχω κρατήσει φρέον πριν τη χημική ένωση. No, no, no. Γιατί no? Γιατί no? Γιατί no? Γιατί no? Αυτό το είδα. Δεν θα το έκανα. Όχι, όχι, αυτό είναι. Όχι, 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 αυτό είναι. Τώρα κύριοι, η στιγμή της αλήθειας. Εάν σβήσουμε αυτό, είστε απατεώνες. Εάν δεν σβήσουμε αυτό, είστε κύριοι. Δευτέρη, αλλάξτε τη φωτιά. Δευτέρη, έλα μαζί. Έλα παρόλοι, πολλές παρακαλώ.
Πήγαινε, κλείσει την πόρτα. Λοιπόν, gentlemen, χαλάει η συμφωνία μας. Μας κοροϊδέψατε. Είστε απαντεώνες. Να μας δώσετε τα λεφτά μας πίσω και να πάρετε το γρήλο σας. Μα δεν θέλει. Αν δεν μας δώσετε τα λεφτά μας, από εδώ πέρα θα φύγετε από τα λεφτά. Τα λεφτά μου, ρε! Θα σας σπάσω! Το φως. Πού είναι το φως, ρε Μίτσο? Ακριβώς απέναντί σου. Πού είπες πως είναι? Ψάξτε λίγο, ντε. Αμάν, το κουδούνι της τρελής χτύψε. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Ποιος την ακούει τώρα, μα βγει. Ποιος είναι? Κουφοβασίλης είσαι πάλι, ε? Έτσι και σε πιάσω στα χέρια μου, θα σου κάνω την καράφλα σου αγνώριστη. Σαν δεν τρέπεσαι, κάθε φορά τα ίδια. Άντε παιδιά, αργήσατε. Το τραπέζι είναι έτοιμο. Οχ, βέβαια, έχουμε και το τραπέζι με τον Παρασκευά. Τραπέζι. Άμα, δεν έχω διάθεση, παιδιά. Πάω μια βόλτα και θα γυρίσω έτσι. Έλα τώρα, στερή. Πάω μια βόλτα. Μίσο, θα πάω μαζί του. Όχι, ακάτσε, πού είσαι, παρακαλώ. Θέλω να πάω μαζί του, πότε να του πω για δύο κουβέντες. Αμάν, πάλι το κουδούνι πάτησα. Κουδούνια μέσα στη νύχτα. Ωραία, εγώ σου χτυπάω τα κουδούνια. Ποιος τα χτυπάει? Άσε μας κάτω, μωρή στεριά. Να σου πω τίποτα, να σου πω εγώ. Έλα πάνω να μου τα πεις, για έλα πάνω. Τα λεφτά μου, ρε. Τα λεφτά μου. Τώρα πήγαινε. Τα λεφτά μου, ρε. Καλύτερα. Εσένα. Ε. Λυπάμαι που δεν ήρθαν ακόμα τα παιδιά. Φοβάμαι μήπως και δεν προφτάσω να τα δω. Κρίμα, κρίμα, και είχα τόσα να τους πω. Δεν πειράζει, πες δύο λόγια, ας είναι λίγοι. Άντε λοιπόν, στην υγειά μας. Υγειά μας. Ό,τι υποθεί καθένας μας και με τη νίκη. Ελπίζω αυτή τη φορά να δούμε μια άσπρη μέρα. Ποια νίκη? Αν δεν δούμε και αυτή τη φορά άσπρη μέρα, ζήτω που καήκαμε. Αυτό λέω κι εγώ. Άλλωστε φαίνεται το πράγμα. Βλέπεις τον κόσμο, βρε παιδί μου. Κάτι που δεν γινόταν άλλη φορά. Έρχεται, μας πλησιάζει και μας λέει. Αν δεν φταίσαι εσύ, ο πατέρας σου φταίει. Πείτε μας αντίγορα. Γρήγορα. Έρχεται, μας πλησιάζει και μας λέει. Αυτή τη φορά εσάς θα ψηφίσουμε. Δεν αντέχουμε άλλο. Το νιώθει. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Ξέρεις την Παρασκευά. Είμαστε όταν είμαστε παιδιά και τρέχαμε σε εκείνα τα πλατάνια. Χωρίς καθόλου πονηρά τα μέσα μας. Αν θυμάμαι, λέει. Όλο αυτό σκέφτομαι. Χάλασε ο κόσμος, Νικηφόρε, χάλασε ο κόσμος. Τι περιμένει, τόσα χρόνια η ίδια κυβέρνηση πάνω. Μας χάλασε, μας γέμισε ψευγές, συμπεριτολογισμούς, ρουσφέτη, υποκρισία. Γι' αυτό η δική μας ευθύνη απέναντι στο λαό είναι μεγάλη. Αντί για ψέμα θα λέμε την αλήθεια. Αντί για ρουσφέτη θα προωθήσουμε την... Αντί για ρουσφέτη θα προωθήσουμε την αξιοκρατία. Αντί για υποκρισία την ειλικρίνεια. Πες η Παρασκευά, μπορώ να σου πω κάτι? Βεβαίως, ευχαρίστως. Δεν μας πείραξε που δεν ήρθες την άλλη φορά. Είπαμε κάτι δουλειά θα την πέτυχε. Με πειράζει όμως τώρα, που δεν ήρθες εδώ για να συναντηθούμε τα τέσσερα φιλαράκια και να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά για να μας βγάλεις λόγο.
Γι' αυτό άστα σε παρακαλώ, άστα. Άστα βγουν από τη ράτια ακόμα. Άντε στην υγεία αυτή της ρημάδας της φιλίας. Κύριε Βιομήχανε. Ναι, κύριε Διευθυντά. Ελάτε στο τηλέφωνο, σας ζητάνε. Άσε με, ελευθερία, να κάνω καμιά δουλειά. Έκανες δύο και κουράστηκες. Δύο. Έχω καλεί όλο τον πάγο εδώ πέρα. Μου βγήκε το χέρι μου. Άσε με, ελευθερία, να κάνω αυτή την αίτηση στη ρημάδα στην πυροσβεστική. Μπας και πάρουμε την άδεια. Θα κάνω ακόμα δύο. Και μετά εσύ. Αλλιώς δεν την υπογράφω την αίτηση. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε. Μέχρι πάνω ακούγεστε. Έλα ρε την Αγία, άστα αστεία. Έλα ρε την έλα να μου κάνεις λίγο μασάζ με τα παλάω στα χεράκια. Μια ώρα περιμένω κάποιον να μου τρύψει τον ώμο που πιάστηκα. Θα σε πάω και βάλτε στα μετέωρα, ε. Ανοίγε τα μετέωρα, κάτι γίνεται. Αχ, να ξέρεις πόσο μ' ανακουφίζει την Αγία. Αχ, τι όμορφα θα μαγειρεύουν αυτά τα χεράκια. Α, τώρα πέτυχες. Δεν μπορεί. Τόσο όμορφα χεράκια και να μην μαγειρεύουνε πατατούλες. Τίποτε. Αυγουλάκια. Μα, τίποτε, τίποτε. Σαλατίτσα, ελίτσες. Θα πιούμε και κρασάκι, ε. Θα είναι όμορφα. Έπρεπε να πάρουμε ένα κυβότιο πρεσβεστήρες μαζί μας. Να τους αφήσουμε παρακαταθήκη σε κάθε μαγαλή που θα πηγαίναμε. Κοιτάτε τι αφήνουμε πίσω μας, ρε! Κοιτάξτε από πού περνάμε, ρε! Κοιτάξτε τι πετάνε, ρε! Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ρε! Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ρε! Βρήκαν οι σκύλοι κι άλλες ανερέ, γίναμε ξεφράγμα μπέλη παιδιά. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ρε! 30 χρόνια η δεξιά μας κυβερνά. Έγινε η ζωή μας αγωνική. Γι' αυτό και θα ψηφίσουμε την αλλαγή. Μέσα στη Βουλή πριν αναργά, πριν αναργά, θα φέρουμε τον φίλο μας, τον Παρασκευά. Λα 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 λα. Θα φέρουμε τον φίλο μας, τον Παρασκευά. Παρασκευά! Παρασκευά, να ζήσει και ο φτωχός, σαν μάσας.
Κάτι καίγεται ρε παιδιά που μυρίζει. Και μένα. Σα πάτε ρε παιδιά τώρα. Παιδιά κάτι καίγεται. Ναι ρε γαμώτο, κάτι μου μυρίζει και εμένα. Καπνός! Μίτσο, Μίτσο κάνε στην άκρη και σταμάτα. Βοήθεια ρε παιδιά! Παιδιά βοήθεια! Ποτέ ακαιρνόμαστε! Καμία να καταδικήσουμε! Καμία! 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 Αγαπητέ αδελφέ, είμαι καλά. Το ίδιο έρχομαι και για σένα. Η καινούργια μου ζωή ακόμα δεν έχει μπει σε ένα δρόμο. Τα έχω βρει με τα πεθερικά μου και μένουμε σε ένα όμορφο σπίτι. Όμως το περιβάλλον δεν με έχει συνηθίσει. Οι κοτούλες κάνουν πως δεν με ξέρουν. Αυτά που ξέρετε να τα αφήσετε. Η γυναίκα μου από το πρωί αρχίζει τους καυγάδες με τους γονείς της. Να μ' αφήσετε ήσυχη και να πάτε κάτω σας παρακαλώ. Με φωνείς εσύ, άσε μην αδόνει να πάω κάτω. Είσαι πολύ μοιρασμένη. Αυτό το σπίτι είναι δικό μου. Από τα θυμέλια μέχρι τα κυραμίδια. Τι μου λες ρε ξάδερφε, γιατί παράτησες τη θάλασσα και ήρθες προς τα δω. Μα ζωή ήταν αυτή που έκανα. Εσύ ξάδερφε μου χαλάς τα όνειρα τώρα. Σαν να μου λες να μην παρκάρω δηλαδή. Απαπαπαπα, θα το μετανιώσεις. Δεν μου λες είσαι σίγουρος ότι εδώ είναι καλύτερα. Αν είμαι λέει, όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Ρε εσύ, πού το βρήκε αυτόν η ξαδέρφη σου? Τι ψάχνεις τώρα με την ξαδέρφη μου? Γιατί είναι καλύτερα εδώ ρε ξάδερφε? Εδώ μόνο που ακούς τα πουλάκια να κελαϊδάνε φτάνει. Ρε εσύ είναι ωραίος αυτός ρε. Πες μας για να δες μας για. Υπόπτος. Γεια σου ρε ξάδερφε. Εδώ παιδιά η ζωή είναι ωραία. Είναι παράδεισο. Ένα διπλό στον ξάδερφο. Αν θέλετε να τα πάμε καλά, όσο θα μείνω εδώ, γιατί από την κλέφτα... Και το βράδυ επιστρέφω, οι πρωινοί καυγάδες δεν λένε να τελειώσουν. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να σπάσουν τα νεύρα της γυναίκας μου. Αλλά κι εγώ βρίσκομαι συνέχεια σε μια διαρκή υπερένταση. Και δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα συζυγικά μου καθήκοντα. Ωραία για ιδέστε το να μαράντο. Γεια σου είναι παιδιά μου! Ωραία για ιδέστε το να μαράντο. Η Ντίνα θέλει να φύγει από εδώ, ενώ εγώ θέλω να μείνω. Προσπαθώ να την καταφέρω με το μαλακό, την πάω βόλτες και τη στάζω ταξίδια. Αγαπητέ αδερφέ, χαίρομαι που είσαι καλά. Με ξαναπήρανε στην παλιά δουλειά και ξανατρυπάω τις λαμαρίνες ανεβοκατεβάζοντας το χέρι. Τα πράγματα είναι όπως τα ξέρεις.
Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δεν λένε να σταματήσουν. Οι χίλιοι συνεχίζουν να τρέχουν τον ένα. Ο απέναντι εξακολουθεί να του λέει ζήτω. Διαβάζει την ίδια εφημερίδα, η οποία κάνει τώρα πως ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους. Ο κουνιάδος μου Νικήτας, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Α, στο ίδιο σημείο. Άλλαξε υπουργός της ακρίβειας. Αλλά λέει ακριβώς τα ίδια με τον προηγούμενο. Κατανοεί τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Εκείνο που δεν μπορεί να κατανοήσει είναι ο ανεύθυνος τρόπος ορισμένων που συνεχίζουν να απεργούν χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κανένας λόγος. Το βλέπεις αυτό? Έτσι και πεις πάλι ψέματα, κακομοίρη μου, πατάω το κουμπί και σου αφαιρώ το λόγο. Συνεννοηθήκαμε? 300 δις εδώσαν το πρώτο εξάμεινο στο λαό. Άλλα τόσα θα δοθούν το δεύτερο εξάμεινο. Να μάθεις να μην λες ψέματα άλλη φορά. Ευτυχώς έχω κριτήριο. Αυτό. Όσο για το φίλο μας τον Παρασκευά, τον εβλέπω κάθε φορά που πέφτει στα χέρια μου το κοσμικό περιοδικό «Ο Μπουφές». Νάτος πρώτος και καλύτερος μετά της ωραιοτάτης συζύγου του στη δεξίωση του μεγαλοβιομήχανου Βοηδομιχάλη. Για να δούμε. Έβαλες μυαλό. 600 δις θα δοθούν στο λαό χέρι-χέρι. Συκτήρα. Σε αδιόρθωτος. Όσον αφορά τον επόμενο χρόνο, τα ποσά που θα δοθούν στο λαό είναι ασύλληπτα. Και όταν όλα τα ταμεία του κράτους θα έχουν αδειάσει και οι τσέπες των εργαζομένων δεν θα χωράνε άλλα, τότε πλέον το σοσιαλιστικό κράτος δεν θα είναι όρεμα, θα είναι γεγονός. Σε πειράζει να την ανοίξω στο άλλο κανάλι? Να την ανοίξω. Κάθε βράδυ τη στείλουμε μαζί με τη Μαρία απέναντι σε αυτό το κρατικό όργανο και περιμένουμε να ακουστεί μια άλλη φωνή για να μιλήσει λίγο στις καρδιές μας και να μας πει 5 πράγματα ωφέλιμα. Να αρχίσει να δείχνει επιτέλους τις καλές πλευρές της ζωής. Αλλά αυτό εξακολουθεί να δείχνει με μανία πώς σκοτώνονται οι άνθρωποι, πώς χωρίζουν, πώς κοροϊδεύει ο ένας τον άλλο, πώς βγάζει ο ένας το μάτι τα λουνού. Στην ουσία, αυτή τη ζωή μας προτείνει. Αδελφικέ μου φίλε, αυτή τη φορά έχω βρει μια καταπληκτική δουλειά και προσπαθώ να στεριώσω. Λευτέρη, θα γίνω ασφαλιστής, δηλαδή κοινωνικό λειτουργός. Είναι η δουλειά της εποχής μας. Χαίρετε. Ερχόμαστε εκ μέρους του κυρίου Χατζικώστα, του λογιστή σας. Είμαστε ο κύριος Κουφοβασίλης και η σύζυγός του. Α, είστε για την ασφάλεια. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Εάν καταφέρω να ασφαλίσω 5 άτομα, γίνομαι μόνιμος υπάλληλος σε μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Ήρθαν τα παιδιά από το Σάββα. Έρχομαι. Θα πάρετε κάτι? Όχι. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι αυτή η δουλειά θέλει πολύ μπλα μπλα μπλα. Χαίρετε. Αλλά όπως ξέρεις, από τότε που κάηκε το αμάξι και έπαθα το εγκεφαλικό, η γλώσσα μου παίρνει πολλές στροφές και δεν μπορώ να τη ρεγουλάρω. Γι' αυτό παίρνω και την κεκή μαζί μου. Βιταμίνες γιατί κυκλοφορούν κάτι ανεπάρκειες. Λοιπόν, για πέστε μου, ποια ασφάλεια εκπροσωπείτε? Την Deza Life Security. Αυτή μου. Δεν την ξέρω. Λοιπόν, σας ακούω. Σε περίπτωση... θανάτου σας από ασθένεια. Παραδείγματος χάρη, από εισβολή καρδίας, από όλα τα έξοδα της εκφοράς τα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ασφαλειά μας. Εξ ολοκλήρου η ασφαλειά μας. Περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση θανάτου σας με ατύχημα από... Αυτοκίνητο έχετε? Ναι, έχω. Έχετε αυτοκίνητο?
με το πιο με πούλμαν, με το πιο με ταλίκα, με το πιο με τρακτέρ, με το πιο με τρένο, με το πιο με μπάρκα, με το πιο με τρέντερ. Υπάρχετε ολική ανικανότητα. Υπάρχετε μερική ανικανότητα. Και μπορείτε να περπατήσετε. Επειδή οι στατιστικές που έχουν γίνει δείχνουν ότι οι πιθανότητες να την γλιτώσετε είναι ελάχιστες, τότε συμβαίνον σας είναι να ασφαλιστείτε το γρηγορότερο στην ασφάλειά μας. Και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στα ζυγικά καθήκοντα, η εταιρεία μας αναμβάνει να τακτοποιήσει νεκρεμότητα με τη γυναίκα σας. Πάξτε από εδώ και μην ξαναπατήσετε και θα σας κόψουν τα πόδια. Μα τι λέει αυτός, αυτός είναι μισόβρομος. Αυτός χρειάζεται ασφάλεια νοημοσύνης. Αδελφικέ μου φίλε, έχω βραχυκυκλώσει και δεν βλέπω φως από πουθενά. Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει χωροφύλακα, αλλά εγώ του το κόψα. Η μάνα μου ήθελε να με κάνει παπά, αλλά αυτήνης τι ήθελα και της το κόψα. Παιδί μου, Μίτσο μου λέει, πρέπει να γίνεις παπάς, γιατί ο Θεός θα σου λύσει όλα τα προβλήματα. Βλέπεις ο κύριε Βασίλης απέναντι, ούτε σπίτι έχει, ούτε λεφτά έχει, ούτε γυναίκα έχει, ούτε παιδιά έχει και συνέχεια γελάει. Όλο γελάει. Γιατί γελάει? Γιατί τρελάθηκε, μανούλα, γι' αυτό γελάει. Έλα ρε βρικόλακα να κοιμηθείς. Παιδί μου, Μίτσο μου λέει, μόνο ο Θεός θα σε φωτίσει, θα δεις μπροστά σου. Έχεις δίκιο, μανούλα. Το δρόμο του Θεού θα ακολουθήσω. Αγαπητέ αδερφέ, κάθε μέρα που περνάει γίνομαι όλο και πιο πολύ αγρότης. Αυτή νομίζω ήταν η δουλειά που μου τέριαζε. Τα νέα μου αυτή τη φορά είναι ευχάριστα. Η φύση μου ανέβασε το ηθικό, μου έδωσε κουράγιο και η Ντίνα έμεινε έγκυος. Αλλά νιώθω πως κι εγώ βοήθησα τη φύση να σκάσει το πρώτο μπουμπούκι και να παρασύρει τα άλλα και να φέρουν όλα μαζί την άνοιξη. Και η άνοιξη, αδερφέ μου, εδώ είναι ατέλειωτη. Σταματάει σε εκείνη τη γραμμή του ορίζοντα όπου η γη ενώνεται με τον ουρανό. Τον ουρανό και τα πουλιά, εγώ τα λέω αγάπη. Τη συνεδριά στα μάτια σου πάλι τη λέω αγάπη. Τη συνεδριά λες, αδελφέ μου, να πραγματοποιηθεί κανένα όνειρο από αυτά που κάναμε όταν ήμασταν μικροί? Λες από εδώ και πέρα η ζωή να μου δώσει την ευκαιρία να μπορέσω να φέρω την ψυχή σε επαφή με τα χέρια μου και να γίνω ολοκληρωμένος άνθρωπος? Αγάπη το μικρό σου που πιάνει και δακρύζει τον αρπαγά με το φωνιά κάθε που αντιχρήσει. Τον αρπαγά με το φωνιά κάθε που αντιχρήσει. Yeah.
Αγαπητέ αδερφέ, υπάρχουν και εδώ αρκετά προβλήματα. Και το κακό είναι ότι ο κόσμος βιάζεται. Αλλά ο φίλος μας Παρασκευάς ήρθε αμέσως να μας μιλήσει. Η στάση του μας συγκίνησε όλους. Βρισκόμαστε στο πλευρό των αγροτών. Αυτή τη συμπαθή τάξη που τόσα χρόνια ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Ήρθε η στιγμή να αναγνωριστεί ο δίκαιος αγώνας της. Δεν πρέπει αδερφέ να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Μπορεί ο Παρασκευάς να πηγαίνει σε δεξιώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να παλεύει για μας. Διαβεβαιώνουμε τον αγροτικό λαό της χώρας μας ότι θα καταργήσουμε άπαξ διαπαντός τους μεσάζοντες που του πίνουν το αίμα. Επίσης, δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτεί ούτε ένα ροδάκινο στις χωματερές. Όμως, πρέπει και εμείς να καλυτερέψουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, ούτως ώστε να γίνουν εφάμιλα και καλύτερα από τα άλλα προϊόντα των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρέπει, αγαπητοί μου, να φτιάξουμε ένα ωραίο και νόστιμο ροδάκινο, να το πάμε στο δύσπιστο Ευρωπαίο να ευχαριστηθεί και να ζητήσει να του πάμε κι άλλο. Λέω αυτό γιατί και εγώ ίδιος πέρσι που βρέθηκα σε μία αγορά της Ευρώπης αντιμετώπισα, αγαπητοί μου, αυτή τη δυσπιστία. Μόνο τα δικά μας, λέει κάποιος, να μην ονομάζω τώρα από που είναι, λέει, φρούτα. Όλα τα άλλα είναι τζούτζες, που σημαίνει ασήμαντο. Πάω λοιπόν εγώ και πιάνω ένα δικό μας ροδάκινο από ένα τελάρο. Φάε ρε, του λέω, το τρώει αυτός, αγαπητοί μου, και του πέφτουνε τα σάλια. Του like, του λέω. Ω, yes, μου λέει. Do you like, του ξαναλέω. Ω, yes, very good. Αυτό που έφαγες είναι ελληνικό, ρε. Και μόλις το είπα αυτό, αγαπητοί μου, του κάτσε το κουκούτσι στο λαιμό. Αγαπητέ αδερφέ, αυτή η φοβερή ομιλία έδωσε σε όλους μας κουράγιο και πίστη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έρχεται ο σοσιαλισμός. Το μυστικό λοιπόν είναι... Δεν ακούγεστε πιο δυνατά. Δεν ακούγομαι, δεν. Και τι λέω τόση ώρα. Ένα γιατρό. Πονάτε. Βιέννη. Το Μόναχο που είναι. Να το. Και εδώ θα πάμε. Το ροδάκινο είναι το πιο ταξιδιάρικο φρούτο. Όπου πάει θα το ακολουθούμε. Μπροστά αυτό και πίσω του εμείς. Και αν δεν πάει το ροδάκινο στην Ευρώπη και πάει στις χωματερές. Α, έμονες ιδέες που είχε αυτό το κορίτσι. Καλά. Είπαμε, τέρμα οι χωματερές. Καλά, εντάξει. Αγαπητέ αδερφέ, χαίρομαι που περνάς καλά. Δεν πιστεύω όμως ότι η κοινωνία, έτσι όπως είναι σήμερα, θα σε αξιοποιήσει και θα σε κάνει ολοκληρωμένο άνθρωπο. Εμένα μου αξιοποίησε μόνο το ένα μου χέρι, αυτό που της χρειάζεται. Μου γράφεις ότι έρχεται ο σοσιαλισμός. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, όταν και αυτήν τις λέξεις ο φίλος μας ο Παρασκευάς της έχει δώσει άλλο νόημα. Στο βαθμό λοιπόν όπου το κράτος είναι όλης της κοινωνίας, δηλαδή όλου του λαού, η οικονομία του κράτους είναι μια λαϊκή οικονομία. Που σημαίνει ότι είναι σαν να έχει ο ίδιος ο λαός τα χρήματα στην τσέπη του. Είναι αδιανόητο λοιπόν ο εργαζόμενος να θέλει να απεργήσει. Είναι σαν να βάζει χέρι στην ίδια του την τσέπη. Έτσι λοιπόν έρχεται το άρθρο 4 να υπερασπίσει τον εργαζόμενο από τον κίνδυνο να παρασυρθεί και να πέσει θύμα από τον ίδιο του τον εαυτό. Θα μου πείτε τώρα βεβαίως γιατί το λέμε άρθρο 4. Γιατί αν το λέγαμε άρθρο 3, υπήρχε κίνδυνος να παραρμηνευτεί και να παρεξηγηθούμε. Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούγεστε. Δεν ακούγομαι. Ακούγομαι και πολύ καλά μάλιστα, αφήστε τα αυτά. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Κρίση αδερφέ μου, μεγάλη κρίση. Δεν είναι ζωή αυτή, να μην μπορεί λίγο να γελάσει το πετραμένο μας χείλη. Άρε Νικηφόρε, να μαζέψουμε μερικά λεπτά να κάνουμε ένα ταξιδάκι. Να πάμε στις χώρες της δικής μας. Να δούμε τη ζωή, βρε αδερφέ. Να νιώσουμε ανθρώπινα. Ρε Νικήτα, είναι πράγματι ωραία εκεί πάνω. Αν είναι, λέει. Δηλαδή ο κόσμος περνάει καλά. Είναι ευχαριστημένος. Γελάει, τραγουδάει, μιλάει ελεύθερα. Δεν σου λέω τίποτα. Μα τότε τι λένε διάφοροι που πάνε εκεί πάνω ότι ο κόσμος δεν περνάει καλά τώρα. Ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν είναι όπως ήταν παλιά. Μην τους ακούς.
Αυτή είναι αντιδραστική Νικηφόρε. Αυτό τα λένε δεξί. Ναι, αυτό τα λέει απέναντι. Μα δεν τα λένε μόνο οι δεξί, ρε Νικήτα. Τα λένε και αριστεροί. Κάποιος γνωστός μου που τον ξέρω χρόνια. Αριστερός. Πήγε ένα ταξίδι απάνω, γύρισε και μου κάνει την καρδιά περιβόλη. Καλά, ξέρω εγώ τι αριστερός είναι αυτός. Πολλοί λένε ότι είναι αριστεροί. Είναι όμως όλοι. Άσε, έχουμε γίνει κουλουβάκατα. Τελικά γι' αυτό ο κόσμος έχει απογοητευτεί από εμάς. Μπορείς να μου πεις τελικά σε τι διαφέρουμε εμείς οι αριστεροί από τους άλλους? Εμείς είμαστε με το λαό, ρε Νικηφόρε. Δεν το χτυπάμε τάξη όπως φασίστες. Δεν του λέμε ψέματα. Του μιλάμε για μια ανώτερη κοινωνία όπως χώρες τη δικιά μας. Στις χώρες τις δικές σας, τα τάγκ κατέβηκαν χορεύοντας τους δρόμους σε ρυθμούς βάλς. Μεγάλη κρίση, αδερφέ μου. Καλά το σκάλαμε. Εσύ το λες αυτό, ρε Νικήτα. Αλλά δεν έλεγες πριν. Αφού είναι αντιδραστικοί, ρε Νικηφόρε, είναι πράκτορες. Και αυτοί οι αντιδραστικοί, οι εργάτες πράκτορες, ρε Νικήτα. Αυτή είναι η ανώτερη κοινωνία που μου έλεγες. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι. Χάσου και εσύ. Ο αρχάγγελος μου είπε, μετανοείτε. Ο Χριστός δεν είναι δόγμα, ο Χριστός, ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι δόγμα, είναι ο Σωτήρας που μας οδηγεί. Είναι ο λόγος του μια προσταγή. Και πάνω στην κρίση βγαίνουν οι καλοί κάντζαροι. Παίρνουν τα καλύτερα παιδιά και τους φορτώνουν τις αμαρτίες των άλλων. Πάει ο Μίτσος, αδερφέ. Όταν τα γόνατά μου λυγίσανε από το βάρος των αμαρτιών μου και συχάθηκα πλέον τον εαυτό μου, τότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά μου ο Αρχάγγελος με τον παπά της Ενωρίας και μου είπαν: «Είσαι ο Απόστολος?» Λέω: «Όχι, είμαι ο Μίτσος, ο Απόστολος μένει κάτω». Μου λένε: «Όχι, είσαι ο Απόστολος, γιατί σε διαλέξαμε να μιλήσεις στις ψυχές των ανθρώπων». Δίχως πίστη, δίχως γνώση, λίγο θέλει να στη δώσει. Στην ανεργία των ιδεών βρήκα δουλειά εξ ουρανών. Λα λα λα, λα λα λα, λα 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 λα. Ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, όταν μετανοεί σε αυτόν τον κόσμο, έχει και αυτό μια θέση στις ψυχές μας. Εμένα που με βλέπετε, υπήρξα πονηρό τέκνο του δαιμόνου και της αγέλης αυτού. Κατέβηκα τα αμαρτωλά σκαλοπάτια του αγοραίου έρωτα. Ανέβαινα πάνω στις ταράτσες και έκλεβα γυναικεία εσώρουχα. Δηλαδή έγινα ανώμαλος. Έγινα ειδονοβλεψίας. Έγινα επιδειξίας. Ακόμη τολμάω να σας πω ότι πήγαμε ομοφιλόφιλο που είχε πονηρές αξιώσεις. Αλλά όταν όμως κατάλαβα ότι υπήρχε κίνδυνος να πισωγυρίσω, λέω: «Λούλι στοπ, ως εδώ και μην παρέκει. Κατάστασες ενοχλητικός». Αλλά και αυτό που σου έκανα σωστό. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού και να απαρνηθούμε τη βρωμερή μας σάρκα για να σώσουμε τις ψυχές μας. Θα μ' ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Και να το σολούλι. Ψέματα, λούλι. Λα 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 λα. Αγαπητέ μου αδερφέ, δεν καταλαβαίνω για ποια κρίση μου μιλάς. Όλα εδώ μπαίνουν στον ένα το μήνα.
αδερφέ μου, ζω μια πραγματικότητα που δεν μπορώ να στην πω με πεζά λόγια. Μερικές φορές τσιμπιέμαι μπας και ονειρεύομαι. Αλλά δεν ονειρεύομαι. Τώρα γεύομαι τον κόπο μου και τη δουλειά μου. Εδώ! Ήρθε! Ρε συνάλλαγμα! Απάτσι! Hey you! Cool moment! Φάτε, φάτε! Φάτε, φάτε! Δεν γλάει. Do you like? Σ' αρέσει ρε εξωγήινε. Έτσι δε, είπα κι εγώ. Να, πάρτε κι άλλα, για το δρόμο. Thank you, goodbye, goodbye, thank you. Bye, bye. Τι καλοί άνθρωποι αυτοί οι τουρίστες. Αδερφέ μου, από ό,τι λένε όλοι εδώ, φτιάξαμε φέτος το καλύτερο και το πιο νόστιμο ροδάκι μου. Έχουμε μεγάλη παραγωγή. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να κάθεται. Όλοι δουλεύουν, άντρες και γυναίκες, και δεν φτάνουν. Είδα και αλλοδαπούς ακόμα, από τις φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου. Εμείς είμαι ευτυχώ, και η ζωή μας δεν είναι καλά στο πατρίδα μας. Ήρθαμε στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι πιο ωραία, και η ζωή είναι πιο καλά. Και δουλέψουμε. Και δουλειά έδωσε εμάς και μπορεί να κάνω κάτι λεφτά να σας στείλω στο παιδιά μας. Έχει παιδιά μικρό, όλα περιμένει με εμένα να κάνω κάτι οικονομία και να σας στείλω κάτι λεφτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ροδάκι να έχετε εκεί κάτω? Όχι, δεν έχουμε. Και εδώ καλό ροδάκι εκεί, θα φάει πολύς κόσμος. Καλά είναι, πολύ ωραία εδώ. Αδερφέ μου, η καινούργια μου ζωή πλέον μου επιτρέπει να πάω με τη γυναίκα μου ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη. Θυμάμαι πως όταν στην αρχή ονειρευόμασταν και τις έταζα ταξίδια, δεν το πολύ πίστευα. Κωστά, θα μας πετάξεις παρακάτω με τη γυναίκα μου? Ναι, καλά. Να όμως, αυτό το όνειρο γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Κωστάκι, τι φορτίο έχεις? Ροδάκινο. Ροδάκινο. Και πού το πάει? Στην Ευρώπη, πού άλλο? Στην Ευρώπη, ε! Πολύ πράγμα μωρέ παιδάκι μου πάει φέτος στην Ευρώπη. Μπράβο. Έρε Ευρώπη, σου έρχομαι κι εγώ καβάλα αυτή τη φορά. Θα φας φρούτο που θα γλύφεις τα δάκτυλά σου. Κωστάκι, κι εμείς για την Ευρώπη πάμε με την κυρά. Τη στόχα τάξη, ε!
διότι εδώ θα βγουν και τα δικά μου. Πού να πάνε. Ωραίο, ε. Ωραίο. Ωραίο, αλλά φαρμάκι. 130 το κιλό έχουν πάει, το ξέρετε. Άντε, φάτε. Γιατί δεν σας βλέπω να ξανατρώτε. 130. Μα χθες είχαν 100. Τ' άκουσες, Νικήτα. Τ' άκουσα, Νικηφόρε. Τ' άκουσες. Γι' αυτό σου λέω. Αν δεν τα βρούμε εμείς, μια ζωή θα μας... Άντε, άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Απόψε στην εκπομπή «Διάλογος με το λαό» θα σας μιλήσει ο Υπουργός της Γης με θέμα η απορρόφηση και διάθεση του Ροδάκινου. Thank you.
έχουμε κοντά μας τον Υπουργό της Γης για να μιλήσουμε ελεύθερα για ένα μεγάλο πρόβλημα της διάθεσης και απορρόφησης του ευπαθούς προϊόντος του ροδάκινου. Να το Σεγκλάν! Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή «Διάλογος με το λαό». Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε διάλογο με το λαό. Με το λαό. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να μας πείτε εάν υπάρχει πρόβλημα διάθεσης και απορρόφησης τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ξένη του ροδάκινου. Ναι, υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο. Το πρόβλημα αυτό, όπως και τόσα άλλα, το κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως του οράματος, αγαπητέ μου, έχει επίγνωση αυτού του προβλήματος και προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο να το λύσει για την εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων και την ανακούφιση της υπάθρους τάξης των αγροτών μας. Κύριε Υπουργέ, ένα μέρος της παραγωγής πηγαίνει στις χωματερές. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας ανησυχεί. Σήμερα δεν χρησιμοποιούμε πια τον όρο χωματερές. Μιλάμε για απόσυρση. Που σημαίνει ότι ένα μέρος της παραγωγής δεν μπαίνει στην αγορά, αλλά αποσύρεται. Αυτό το πράγμα, όπως σας είπα, το κληρονομήσαμε. Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο γινόταν η απόσυρση. Έτσι και φέτος δεν μπορέσαμε να την αποφύγουμε. Από τον μπαλκόνι δεν υποσχεθήκατε τέρμα οι χωματερές? Η απόσυρση σαν φαινόμενο δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Διότι πετώντας μερικούς τόνους ροδάκινα, ανακουφίζεται η αγορά. Οι τιμές μένουν στα κανονικά επίπεδα και η απορρόφηση των υπολείπων γίνεται ευκολότερα. Έτσι, αγαπητέ μου, πρέπει να το δει ο αγρότης μας. Διότι κρατώντας μερικά ροδάκινα, πετάει όλα τα άλλα. Συγγνώμη, ήθελα να πω. Πετώντας μερικά ροδάκινα, κρατάει όλα τα άλλα. Τι κρατάω, κύριε Υπουργέ? Μόνο τα ροδάκινα πέταξα. Έδωσα ένα ολόκληρο χρόνο όχι μου την καρδιά, την ομορφιά της ψυχής μου. Αυτά δεν τα πετάω. Με τι κουράγιο θα ξαναφτιάξω αυτό το όμορφο πράγμα πάλι, όταν ξέρω ότι του χρόνου μπορεί να ξαναπεταχτεί? Πείτε μου, όλα τα όνειρα που έκανα για να φτιάξω επιτέλους τη ζωή μου, τα κρατάω? Δεν τα πετάω κι αυτά? Δεν πετάω τη δουλειά μου, τον κόπο μου, τα εργαλεία μου, τον υγρότα μου, την αγωνία μου? Δεν τα πετάω όλα αυτά? Αυτό δεν τα πετάω? Αυτά δεν τα πετάω? Ετούτα δεν τα πετάω? Ετούτο δεν τα πετάω? Όλα δεν τα πετάω? Τι κρατάω? Την επιδότηση, αγαπητέ μου. Για κάθε κιλό που πετάς επιδοτήσε. Παίρνεις λεφτά. Επιδοτούμε, ώστε αυτή είναι η κοινωνία που αγωνιστήκαμε και οραματιστήκαμε όταν ήμασταν στη φυλακή, κύριε Υπουργέ? Ας πούμε, εγώ αυτά που έθαψα, αν τα έδινα έτσι, σε οικογένειες που δεν μπορούν να τα αγοράσουν και σε παιδιά που δεν έχουν να τα φάνε, θα αμοιβόμουνα? Ε, σε ρωτάω, θα αμοιβόμουνα? Όχι μόνο δεν θα αμοιβόμουνα, αλλά θα έβρισκα και τον πελά μου από πάνω. Τι θα πω εγώ στο παιδί μου όταν μεγαλώσει? Ότι η κοινωνία θα σ' ανταμείβει μόνο αν κάνεις κακές πράξεις? Ένιωσες και ξέρω εγώ τι θα του πω. Άκουσε, αγαπητέ μου. Η κυβέρνηση επανειλημμένως έχει διακηρύξει την σοσιαλιστικοποίηση της κοινωνίας. Δεν έχει όμως το περιθώριο να βλέπει τα πράγματα ρομαντικά. Υπάρχει παγκόσμια κρίση που έχει αντίκτυπο στην εθνική μας οικονομία και τη μείωση του συναλλάγματος. Την επιδότηση αυτή μας τη δίνει η ΕΟΚ στα πλαίσια της πολιτικής της, υπό την προϋπόθεση να πάμε τα ροδάκινα στις χωματερές. Το ποσό της επιδότησης είναι μεγάλο και καθόλου ευκαταφρόνητο. Με λίγα λόγια μας λένε, κάντε εσείς την επιδότηση, κάντε εσείς την απόσυρση και εμείς είμαστε εδώ. Δηλαδή, άμα μας πούνε να κατεβάσουμε και τα βρακιά μας, θα τα κατεβάσουμε, κύριε Υπουργέ? Έννοια σου. Υπάρχει Θεός και για σένα. Συχτήρι. Άι, συχτήρι, δεν μπορώ να τον ακούω άλλο. Εσύ, Παρασκευά, πριν από μερικές μέρες διάβασα ένα ποίημα. Θα ήθελα να σου λέγα ένα στίχο που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Κι όταν σου πού να με πυροβολήσεις, χτύπα μαλλού, μη σημαδέψεις την καρδιά μου. Κάπου βαθιά της ζει το παιδικό σου πρόσωπο. Δεν θα ήθελα να το πληγώσεις.
τους χαμένους εγώ συνήθισα να ζω. Τους ραβδοσκόπους τους χυμένους που ψάχνουν γαργαρό νερό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουνε. Έτσι μου φαίνεται και εμένα, ναι. Δεν ξέρω. Όλοι. Όλοι. Χαίρομαι που τα ακούω αυτά από σένα. Και εγώ χαίρομαι που τα ακούω από σένα. Δεν μου λες. Δεν έρχεσαι από εδώ να... να πιούμε ένα ουζάκι. Και γιατί να μην έρθω. Έλα. Καιρός είναι να τα πούμε κι εμείς, βραδερφέ. Για να βρει κανένας και